Το νομοσχέδιο, το ασφαλιστικό, δεν αφορά μόνο το ύψος των συντάξεων και τα όρια συνταξιοδότησης. Αφορά επίσης και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δυνατότητα πρόσβασης του λαού στις δομές και υπηρεσίες υγείας. Ακόμα και αυτό το νέο σύστημα των τριών πυλώνων που μας προπαγανδίζουν φαίνεται ότι διαμορφώνει μία εθνική σύνταξη πείνας στην οποία θα αντιστοιχεί και ένα στοιχειώδες πακέτο υγείας. Το ίδιο σχεδιάζουν για όλους τους εργαζόμενους. Δηλαδή, ένα βασικό πακέτο και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα με το χέρι στην τσέπη σε ιδιωτική ασφαλιστική ή από επαγγελματικά ταμεία. Και ακόμα όμως αυτό το ίδιο το βασικό πακέτο, πολύ κατώτερο των σημερινών επιτευγμάτων στην υγεία και την τεχνολογία, βλέπετε στα δημόσια νοσοκομεία σε τι πραγματικά αντιστοιχεί. Σε νοσοκομεία που είναι εγκληματικά υποστελεχωμένα, με απαρχαιωμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, πολύμινη αναμονή για διενέργεια εξετάσεων ή χειρουργικών επεμβάσεων. Και την αιτία για όλα αυτά την ξέρουμε. Είναι η ολοένα και μειούμενη ανελιπώς κρατική χρηματοδότηση. Και η αύξησή της αποτελεί και το κύριο και πάγιο αίτημα των ταξικών δυνάμεων στην υγεία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όμως με τι απαντά. Απαντάει με συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, ολοκλήρωση της εκχώρησης ολόκληρων τομέων των δημόσιων νοσοκομείων, όπως άλλωστε έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Και η εμπειρία και από τις άλλες χώρες όπου εφαρμόστηκαν τα λεγόμενα ΣΔΙΤ έδειξε ότι όχι μόνο τα προβλήματα δεν λύθηκαν, αλλά αντίθετα πολλαπλασιάστηκαν και διαμορφώνουν τελικά ένα σύστημα υγείας στο οποίο ο ασθενής πελάτης πληρώνει πανάκριβα σε ένα αλυσβερίσι του εμπορεύματος που λέγεται υγεία και αντίστοιχα ο υγειονομικός ως εργαζόμενος, φτηνός, ελαστικός, ανταγωνιστικός, κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του νοσοκομείου επιχείρηση. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε δυναμικά. Και η καλύτερη αλληλεγγύη, ο καλύτερος τρόπος να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους της Γαλλίας είναι και το επόμενο χρονικό διάστημα εδώ να γίνει κυριολεκτικά της Γαλλίας. Σας ευχαριστώ. Καλούς αγώνες.